Ένας ακόμη κριτικός γάμος αναβάλλεται λόγω περιοριστικών μέτρων. Αφήστε μας ελεύθερους. Με τη συνοδεία κριτικής λύρας, ο Γαμπρός και η Νύφη δεν ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, αλλά τα σκαλιά που οδηγούν στην αποκεντρωμένη δίκηση Κρήτης, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα περιοριστικά μέτρα, τα οποία βάζουν φρένο στα όνειρά τους. Ο γάμος δεν ξέρουμε αν γίνει, γιατί είμαστε εδώ, εκπροσωπούμε όλα τα ζευγάρια που για δεύτερο καλοκαίρι αναβάλλεται ο γάμος τους. Πόσα άτομα θέλετε να καλέσετε στο γάμο σας? Την αλήθεια, δεν γίνεται να κατέβω κάτω από τα 1000. Αλλά εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Θα γίνει τελικά ο γάμος? Και εμείς την ίδια πορεία έχουμε, να σας πω την αλήθεια. Έχουμε κάνει επανελειμμένες προσπάθειες με την Ύφη. Εδώ και 2 χρόνια σχεδόν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Εδώ στην Κρήτη δεν γίνεται τώρα. Ο γάμος με 100 άτομα δεν έχει καν νόημα. Δηλαδή, καλιά μην γίνει γάμος. Και όλα αυτά στο πλαίσιο συμβολικής διαμαρτυρίας από τους επιχειρηματίες της μαζικής εστίασης στο νησί μας, λέγοντας ένα μεγάλο όχι στο όριο των 100 καλεσμένων στις κοινωνικές εκδηλώσεις. Έχουμε καταστραφεί οικονομικά, τόνισαν, και με τους ίδιους να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα προς την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός μας ξέρει καλύτερα από τον καθένα πώς είναι οι γάμοι στην Κρήτη, οπότε πιστεύω ότι το μήνυμα το δικό μας σήμερα θα τους δώσει, θα είναι ένα βήμα για να αλλάξουν και να κάνουν αυτό που πρέπει για μας. Χάσαμε το μήνα Μάιο. Θα χάσουμε το μήνα Ιούνιο, έτσι που πάνε τα πράγματα. Εάν κάτι δεν αλλάξει άμεσα, θα χάσουμε όλο το καλοκαίρι. Γι' αυτό πήραμε απόφαση να έρθουμε σήμερα εδώ να διαμαρτυρηθούμε. Ζητάμε τα μέτρα όπως έχει δώσει στην εστίαση, τα αντίστοιχα μέτρα και σε εμάς. Βάσει χώρων, βάσει τετραγωνικών. Ο γάμος μας αναβάλλεται λόγω περιοριστικών μέτρων. Οικογένειες, κέντρα μαζικής εστίασης με κουμπάρους, το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, την ΕΑΣΥ, το Σωματείο Εργαζομένων Επισητισμού και Διασκέδασης, το Σωματείο Μαγείρων και την ΟΕΒΕΝΗ. Αυτό ανέγραφε το προσκλητήριο γάμου, μέσω του οποίου έγινε το κάλεσμα για τη συμβολική αυτή διαμαρτυρία. Πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε να δουλέψουμε 14 μήνες. Πρέπει να προχωρήσουμε, να γυρίσουμε στην κανονικότητα. Ο τουρισμός άνοιξε, να ανοίξουμε και εμείς σιγά σιγά. Πραγματικά θα πρέπει να σταθεί στο πρόβλημα η κυβέρνηση και να προχωρήσει και να υλοποιήσει την πρόταση που έχουμε ανατετραγωνικά, παράλληλα με αυστηρά μέτρα υγειονομικά. Χθες έγινε ένας ποδοσφαιρικός αγώνας με τη συμμετοχή 5.500 θεατών. Ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να επαναπροσδιορίσει άμεσα τη στάση του, να σταματήσουν το παιχνίδι με τις υγειονομικές επιτροπές και να πάρουν μια απόφαση αύριο το πρωί. Εγώ δεν ξέρω τι να κάνω πλέον. Έχω φτάσει σε σημείο αμή. Κάποιες φορές πρέπει να υπάρχει ένα φιλότιμο. Δεν υπάρχει φιλότιμο αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Να υπάρξει άμεσος προγραμματισμός εκδηλώσεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με υγειονομικά πρωτόκολλα εστίασης ζητούν από τον Υπουργό Ανάπτυξης επιχειρηματίες της μαζικής εστίασης στο νησί μας, οι οποίοι κατέθεσαν σχετικό ψήφισμα προς τη συντονίστρια της αποκεντρωμένης δίκησης Κρήτης. Μου είπε, εκφράζοντας τη θέση του Υπουργείου Υγείας, επειδή ήταν κάθετος σε αυτά που μου είπε, ότι μέχρι 15 Ιουνίου δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι, μέχρι 15 Ιουνίου θα είναι αυτό που είναι και από 15 Ιουνίου θα ισχύσει τα τετραγωνικά.